Πάμε να ξεκινήσουμε όμως πιο ειδησιογραφικά, μιας και αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια βρίσκεται η Ιωάννα για την υπόθεση με το Βιτριόλι. Σήμερα καταθέτουν οι γιατροί της. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με την Ρεγκίνα Σπυράτου και τον Σπύρο Κεραμίδα που βρίσκονται στο εφετείο. Ωραία. Πάμε στο Σπύρο. Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα από τον Πικτό Ροκοτό Δικαστήριο Αθηνών. Εδώ που στις 9 παρατέταρτο ήρθε η Ιωάννα ακόμα μία φορά. Βρήκε τη δύναμη να παραστεί στη δίκη. Την ίδια ώρα να θυμίσουμε ότι ήρθε και η κατηγορουμένη, η οποία μπήκε από την πίσω πλευρά, επί της Λουκάρεως, από την είσοδο που είναι το πάρκινγκ του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για να μην γίνει ακόμα μια φορά αντιληπτή από τις κάμερες και καταγραφεί η εικόνα της την ώρα που μπαίνει για να μπει μέσα στο δικαστήριο. Η Ιωάννα ήρθε συνοδεία του συνήγορου της, του κυρίου Αλεξανδρή. Ο κύριος Ζήτας ήρθε μερικά λεπτά αργότερα. Να θυμίσουμε σήμερα ότι αναμένουμε να καταθέσουν οι γιατροί της Ιωάννας με προεξέγγωσα την κυρία Καλοφόνου, τη διευθύντρια πλαστική χειρουργική. Και γι' αυτό ακριβώς θα μας μιλήσει η Ρεγκίνα Σπυράτου, που είναι διακεκριμένη δικαστική συντάκτρια του ΑΛΦΑ. Ρεγκίνα, καλή σου μέρα, σε ακούμε. Καλημέρα, Κατερίνα. Μα μόλις πριν από λίγα λεπτά ανέβηκε η έδρα. Διότι είχαμε αυτή την καθυστέρηση γιατί απουσίαζαν οι δικηγόροι της κατηγορουμένης. Με δρακόντια μέτρα μπήκε πάλι μέσα σήμερα η κατηγορούμενη στην δικαστική αίθουσα. Έχει γύρω τις 6 άνδρες της ειδικής ομάδας μεταγωγών. Φανταστείτε ότι δεν έβαλαν την κατηγορούμενη πριν ανέβουν οι δικαστές στην έδρα. Περίμεναν πρώτα, ανέβηκαν οι δικαστές και μάλιστα σήμερα η κατηγορούμενη δεν πέρασε από το διάδρομο που χωρίζει τα καθίσματα που κάθεται η Ιωάννα από την αριστερή πλευρά, δεξιά κάθεται η Έφη. Είχαν κάνει χώρο στον τοίχο, είχαν τραβήξει δηλαδή τα καθίσματα και πέρασε άκρη άκρη στον τοίχο για να μην έρθει σε επαφή με την κατηγορούμενη. Άρα λοιπόν αρχίζει και σήμερα η διαδικασία, εκφωνήθηκε ήδη η κυρία Μαρία Καλοφόνου. Βεβαίως μια πολύ σημαντική μάρτυρες και οι γιατροί είναι αυτοί που είναι οι πιο σημαντικοί μάρτυρες σε αυτή τη δίκη, διότι οι γιατροί ως ειδικοί θα κληθούν να απαντήσουν στο κομβικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι δικαστές, εάν με αυτή τη μεγάλη ποσότητα καυστικού υγρού που έριξε η κατηγορούμενη πάνω στην Ιωάννα μπορούσε να προκληθεί ο θάνατός της. Βέβαια. Αυτό είναι το πολύ βασικό, γιατί αυτό ψάχνουν οι δικαστές. Άρα οι μόνοι αρμόδιοι να απαντήσουν σε αυτό είναι οι γιατροί. Με συγχωρείτε που σε διακόπτω, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πλάνα και τη μητέρα της που βρίσκεται έξω από το εφετείο, πριν από λίγο λογικά είναι τα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Την Ιωάννα είναι η οποία πήγε... Και η μητέρα της και ο πατέρας της εδώ. Είναι και ο μπαμπάς ο κύριος δίπλα, συγγνώμη, το μπαμπάς δεν τον είχα ξαναδεί. Και ο μπαμπάς της, βεβαίως, είναι και ο πατέρας της εδώ σήμερα. Μπήκαν μαζί, είναι πολύ ήρεμη σήμερα η Ιωάννα. Το είπε στην προηγούμενη συναντήση. Εγώ θα είμαι κάθε μέρα εδώ. Δεν πρόκειται να φύγω. Ο μοναδικός λόγος, όπως έλεγε στους δικούς τους ανθρώπους, που μπορεί να λείψει κάποια μέρα είναι θέμα υγείας. Να προκύψει κάποιο θέμα υγείας, να πρέπει να επισκεφθεί κάποιο γιατρό. Διαφορετικά θα είναι κάθε μέρα εδώ. Ρεγκίνα, τώρα αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι λίγο. Να το κάνει μέχρι το τέλος. Είναι λίγο διαδικαστικό, επειδή δεν τα γνωρίζω καλά. Μπήκε η κατηγορούμενη, μπήκε από πίσω. Με δρακόντια μέτρα για να μην υπάρξουν φωτογραφίες όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έλεγα όχι τόσο για τις φωτογραφίες, αλλά για την δική της ασφάλεια. Μήπως δηλαδή δεχθεί κάποια επίθεση, όχι μόνο από το περιβάλλον του θύματος, αλλά και από κάποιο άλλο πολίτη. Έτσι μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν τα γνωρίζω τόσο καλά. Σε κλειό αστυνομικών. Γι' αυτό είμαι εγώ, Κατερίνα. Το ξέρω, σας ευχαριστώ πολύ. Για να σας λύνω κάθε απορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν στην ουσία τώρα. Έχει ανέβει ήδη στο βήμα του μάρτυρα η κυρία Καλοφόνου. Έχει δώσει συνεντεύξεις, έχει πει για τις δραματικές ώρες που πέρασε αυτό το κορίτσι στο νοσοκομείο και μου έχει μείνει μια φράση της γιατρού ότι σε κάθε επέμβαση που θα κάνει από εδώ και πέρα η Ιωάννα θα πονάει πολύ, θα συνεχίσει να πονάει πολύ αυτή η γυναίκα. Και αυτά είχε πει και η συνέντευξη που είχε δώσει και σε εμάς. Αλλά θέλω να δούμε σε αυτό το σημείο και τα λόγια της κυρίας Καλοφόνου. Η Ιωάννα γνωρίζει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Δεν της κρύψαμε ποτέ κάτι. Η αλήθεια είναι ότι τις πρώτες μέρες της δίναμε σιγά σιγά τα κομμάτια της αλήθειας και ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι ξεκινάει έναν αγώνα που θα είναι μακρύς. Ποτέ δεν τα παράτησε και έχει και πολύ γερή ψυχολογική βάση. Είναι ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει το πρόβλημά του με σοβαρότητα μεγάλη. Και αυτό μας βοηθάει. Σε αυτό το σημείο ήθελα να συμπληρώσω, επειδή το είχα συζητήσει και μετά με την Ιωάννα, ότι όλον αυτόν τον καιρό η Ιωάννα έχει
ψυχολογική συμπαράσταση και ψυχιατρική υποστήριξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, γιατί καταλαβαίνετε ότι σίγουρα έχει μια καλή ψυχολογική βάση, αλλά για να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό χρειάζεται βοήθεια από ειδικούς. Βέβαια, ακόμα και για να δει τη φωτογραφία της που λέγαμε, που είπε και η ίδια στη συνέντευξη που σας είχε δώσει. Να επιστρέψω τώρα στην Ρεγκίνα. Να μας πει λίγο τα διαδικαστικά, να τα θυμίσουμε και πώς είναι η διαδικασία δηλαδή από εδώ και πέρα. Ναι, επιπλέον καταθέτουν οι μάρτυρες που βρίσκονται στο κατηγορητήριο. Δηλαδή την πρώτη μέρα είχαμε συνολικά 8 μάρτυρες. Συνεχίζονται οι καταθέσεις. Σήμερα είναι κυρίως οι γιατροί, Κατερίνα. Όμως έχουν εκφωνηθεί, βγήκε η γραμματέας νωρίτερα εδώ στον προαύλιο χώρο, εκφώνησε όλους τους μάρτυρες για να δει ποιοι είναι παρόντες. Γιατί την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να συνεχιστεί η διαδικασία μέχρι τις 8 το βράδυ. Όμως γύρω στις 5 και κάτι διέκοψε το δικαστήριο, γιατί δεν ήταν παρόντες άλλοι μάρτυρες. Θέλω να σας πω ότι εκφωνήθηκε και το όνομα του φερωμένου ως τρίτου προσώπου, σε πολλά εισαγωγικά το τρίτο πρόσωπο. Γιατί και ο ίδιος και η Ιωάννα έχει πει ότι ούτε καν έχουν συναντηθεί, ούτε καν η Ιωάννα γνωρίζει το πρόσωπό του πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Εδώ δεν άκουσα παρόν. Τώρα, αν έρθει λίγο αργότερα, πάντως σε κάθε περίπτωση, εάν δεν εμφανιστεί ο μάρτυρας ο συγκεκριμένος, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις να διατάξει ακόμα και την βίαιη προσαγωγή του, αν βεβαίως κριθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο, αν κριθεί ότι είναι ένας σημαντικός μάρτυρας για να αναζητήσει το κίνητρο αυτής της απίστευτης επίθεσης. Μέχρι τώρα όμως, Ιωάννα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι μας είπε ο δικηγόρος του 36χρονου. Παρακαλώ. Κύριε Κούκιε, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι πώς εμπλέκεται ο εντολέας σας με την υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Ανεβρέθησαν κάποια μηνύματα, κάποιες κλήσεις μάλλον από την κατηγορουμένη προς τον εντολέα μου, λίγο πριν και λίγο μετά την επίθεση που έκανε στην κυρία Παλιοσπύρου. Ο κύριος Λίτρας, μιλώντας στην εκπομπή μας, απόρρισε πως αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Από τη στιγμή που έχουν κατασκευθεί τα κινητά του και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, όλα αυτά είναι ανακριτικές πράξεις. Οπότε πιθανολογώ ότι όλα αυτά υπάρχουν στη δικογραφία. Μου προκαλεί για μένα πορεία γιατί δεν έχει δώσει κατάθεση, γιατί δεν κλείθηκε να καταθέσει. Ο εντολέας σας γνώριζε καιρό την δράστηδα. Ο εντολέας μου γνώριζε κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς ήταν φίλοι της τότε συντρόφου. Και τι σας έχει πει για αυτήν. Για τη δράστηδα μου είχε πει ότι είχε διαπιστώσει κάποιο από κάποια στιγμή και έπειτα είχε κάποιες αιμονές με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο συνδεόταν ερωτικά, τον οποίο ήθελε να παρακολουθεί ο εντολέας μου κατόπιν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και η κυρία Παλιοσπύρου για το λόγο του ότι είχε την πεποίθηση κατηγορουμένη ότι συνδέεται ο ένας με τον άλλον. Προσπαθούσε να την ξεφορτωθεί. Της έλεγε ότι πήγε να παρακολουθήσει, δεν το έπρεπε ποτέ και της έλεγε μάλιστα ότι ενώ πήγα διαπίστωσε ότι δεν έκανε μια σύνδεση, μην ασχολήσει. Με συγχωρείτε, δεν είναι ο δικηγόρος του φερόμενου 40χρονου. Όχι, θα το εξηγήσουμε. Να το εξηγήσουμε λοιπόν, γιατί εγώ μίλησα μαζί του λοιπόν. Είχαμε ακούσει και θα το πει και η Ρεγκίνα πιο καλά από εμένα, ότι οι δικηγόροι της Ιωάννας είχαν καταθέσει αίτημα, έτσι ώστε, προφορικά ήταν το αίτημα αυτό, έτσι ώστε να υπάρχουν ακόμα δύο άνθρωποι, οι οποίοι, μία γυναίκα και ένας άντρας, οι οποίοι θα έλεγαν ουσιαστικά ότι η δράστηδα είχε εμμονή με την Ιωάννα. Είχε μιλήσει μαζί τους. Και αυτό αποδείχθηκε από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και έδειχνε λοιπόν ότι είχε αιμονή γιατί τους είχε ζητήσει να τη βοηθήσουν στην παρακολούθηση. Ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν δεν έχει κληθεί καν από την αστυνομία για κατάθεση αυτή τη στιγμή. Βεβαίως και μας το είχε πει και ο κύριος Λίτρας αυτός ότι είχε κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί δεν υπάρχει στη δικογραφία. Πώς δεν έχει κληθεί αυτό λοιπόν που μας είπε και μαθαίνουμε πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία είναι ότι ο φίλος, ας το πούμε έτσι, της δράστηδος της έλεγε κάποια στιγμή ότι εγώ θα πάω να παρακολουθήσω τι κάνει αυτός ο 40χρονος, αλλά δεν το έκανε και της έλεγε ουσιαστικά ψέματα, κάπως για να την κατευνάσει, γιατί είχε καταλάβει ότι είχε αιμονή. Μάλιστα. Με αυτό τον άνθρωπο. Ρεγκίνα, το θέμα είναι ο 36χρονος τώρα, Ρεγκίνα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, δηλαδή έχει ενημερωθεί, δεν έχει εμφανιστεί κανένας, δεν έχει απαντήσει ο ίδιος, δεν έχει εσύ μιλάς για 40χρονο, μην τα βλέπεις. Εγώ μιλάω για το 40χρονο. Ναι, 36χρονο. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε τις. Ωραία, έλα Ρεγκίνα, μιλάω για το 40χρονο. Εάν μιλάμε.
Αν μιλάμε τώρα για τον φίλο της Δράστηδος, πράγματι υποβλήθηκε το αίτημα στο δικαστήριο, να καταθέσει αυτός και μια γυναίκα που φέρεται να ήταν η σύντροφός του εκείνη την περίοδο, η φίλη δηλαδή της κατηγορουμένης, και αναμένουμε τώρα την απάντηση του δικαστηρίου. Δεν είναι απαραίτητο να δοθεί σήμερα σε κάποιες από τις συνεδριάσεις, καθώς αυτό που θέλουν να καταδείξουν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής είναι ότι η κατηγορουμένη προσπαθούσε πάρα πολύ καιρό να ετοιμάσει την επίθεσή της. Ήταν προμελετημένη αυτή η ενέργεια. Δεν το σκέφτηκε δηλαδή μια-δυο μέρες και έκανε αυτή την επίθεση και παρακολουθούσε και έψαχνε να βρει ανθρώπους για να τη βοηθήσουν. Τώρα, για το τρίτο πρόσωπο, σε εισαγωγικά πάντα, θέλω να βάζω εισαγωγικά σε αυτό το χαρακτηρισμό. Σωστά, το 40χρονο. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να εμφανιστεί, διότι νιώθει πάρα πολύ πιεσμένος. Δεν γνωρίζει, λένε, το παραμικρό για αυτή την επίθεση, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα και δεν θέλει να έρθει στο δικαστήριο. Ρεγκίνα, συγγνώμη το που σε διακόπτω. Αυτό που είπες είναι απολύτως κατανοητό, αλλά αν δεν θέλει να έχει σχέση, δεν είχε καμία σχέση με την Ιωάννα. Είναι το ίδιο που λέει και η Ιωάννα. Αν αυτός όμως παρευρεθεί και πει ότι όντως είχα κάνει αυτό στο Facebook και τίποτα άλλο και ίσως βοηθήσει την κατάσταση. Το να αρνείται, εγώ μιλάω ανθρώπινα παιδιά αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, το σωστό. Να αποφεύγει να εμφανιστεί, ίσως δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή και στην ποινή της Δράστηδος. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί είναι υποχρέωση του κάθε ανθρώπου που εμπλέκεται σε μια υπόθεση να καταθέσει. Και ας μην φταίει κάποιος, παιδιά. Όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή η αλήθεια. Εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα, είναι εδώ φωτογράφοι, είναι κάμερες, είναι δημοσιογράφοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά νομίζω ότι είναι ιερό καθήκον του καθένα, ειδικά σε ένα τέτοιο έγκλημα. Ακριβώς. Να έρθει εδώ και να πει τη δικιά του αλήθεια. Μάλιστα. Ρεγκίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.